Ραδιοφωνοπολιτεία 90,7, 29 λεπτά μετά τις 11, Παρασκευή 3 Απριλίου, και θα πάμε τώρα στη συνέντευξη που σας έχω προαναγγείλει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου, είναι ψυχολόγος του Κέντρου Πρόληψης Διάβλος. Σας διάβασα στο πρώτο μέρος εκπομπής το δελτίο τύπου σχετικά με την τηλεφωνική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη από τον Διάβλο για αυτή την χρονική περίοδο, όσο δηλαδή θα κρατήσει ο κορονοϊός, και καταλαβαίνετε ότι όσο εμείς θα είμαστε στο σπίτι, και βέβαια κυρίως οι γονείς που έχουν και παιδιά, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα, τα παιδιά είναι πάντα παιδιά σε οποιαδήποτε ηλικία και να είναι, καταλαβαίνετε ότι εκεί ίσως να υπάρχουν και τα περισσότερα προβλήματα. Θα μας πει η κυρία Παπαδοπούλου αμέσως τι θα προσφέρεται μέσω της τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης από το Κέντρο Διάβλος, και βέβαια μετά θα δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει η κυρία Παπαδοπούλου σε θέματα που μπορούν να αφορούν και τις μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα που οι περισσότεροι είμαστε πάρα πολλές ώρες στο σπίτι. Κυρία Παπαδοπούλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Χαιρόμαστε που είστε σήμερα στην παρέα μας. Και εγώ χαίρομαι. Νομίζω ότι θα έχετε πάρα πολλή δουλειά και αυτή την περίοδο, αλλά και μετά, μόλις λήξει η καραντίνα, οι ψυχολόγοι. Ευχόμαστε να μην έχουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εμείς πιστεύουμε ότι θα έχουμε. Είναι μια πρωτόγνωρη συνθήκη. Ναι. Κάθε τι το καινούριο είναι δύσκολο. Αυτό είναι και από μόνο του δύσκολο, όχι μόνο επειδή είναι κάτι καινούριο. Οπότε η αλήθεια είναι ότι τόσο η συνθήκη του εγκλεισμού, όσο και των υπολείπων προβλημάτων που θα προκύψουν μετά από τη λήξη της καραντίνας, όπως οικονομικές δυσκολίες, προβλήματα που μπορεί να έχουν να ζωοπυρωθεί, συγκρούσεις κτλ. Θα μας φέρουν και εμάς στο προσκήνιο. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας. Είναι. Ούτε εμείς ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και εσείς δεν ξέρετε ποια εξέλιξη θα έχει όλο αυτό, θεωρώ. Νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει. Ναι. Εμείς απλά μπορεί να βλέπουμε κάποια πράγματα. Ναι. Θέλω να πω ότι, έτσι, το νιώθω πολύ μεγάλη ανάγκη να τονίσω ότι το μένουμε σπίτι, έτσι, ως βασικό μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, και αναγκαίο, αν διαφυσβήτητα, προβάλλεται συχνά ως κάτι ειδηλιακό μέσα από τις διαφημίσεις, από άρθρα που ανεβάζουν γνωστοί ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Που έχουν μείνει τώρα σπίτι, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η εξειδανικευμένη εικόνα της αγαπημένης οικογένειας που βρίσκει την ευκαιρία να δεθεί περισσότερο, περνώντας δημιουργικό χρόνο ένας με τον άλλον, μπορεί να γίνει πάρα πολύ πιεστική για μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Mm. Ας σκεφτούμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι για τους οποίους το μένουμε σπίτι σημαίνει μένουμε μόνοι, κυριολεκτικά μόνοι. Mm. Μόνοι με τα προβλήματα, με τους φόβους, τις ενοχές, τις ανασφάλειές μας. Για πολλούς επίσης ανθρώπους το μένουμε σπίτι μπορεί να φέρει στην επιφάνεια ή να εντείνει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή συμβίωση, με αύξηση των συγκρούσεων ή ακόμα και της βίας μέσα στην οικογένεια. Ναι, γιατί κάποιοι βλέπονταν λίγο το πρωί και λίγο το βράδυ. Και με κάποιο τρόπο τα προβλήματα κουκουλώνονταν. Ναι. Έτσι. Σε αρκετούς πάλι ανθρώπους που ήδη έχουν κάποιο πρόβλημα, όπως φοβίες, αγχώδη διαταραχή, κατάθλιψη, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, ή που έχουν μία προδιάθεση να εμφανίσουν τέτοια προβλήματα, η πρωτόγνωρη αυτή συνθήκη της κοινωνικής απομόνωσης μπορεί να τα εντείνει αυτά τα προβλήματα. Ναι, γιατί υπήρχαν τα προβλήματα αυτά και πριν, και είμαστε μετά από μια δεκαετία, έτσι, πάρα πολύ δύσκολη, που πάρα πολλοί είχαν προβλήματα ήδη. Οπότε τώρα καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση μπορεί να βρίσκονται αυτοί. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο θέλω να τονίσω κάτι, ότι δεν πρέπει κάποιος να νιώθει ενοχές αν δεν μπορεί να απολαύσει το μένουμε σπίτι. Ναι. Αν δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, όπως συχνά προβάλλεται, με ένα δημιουργικό τρόπο, αντίθετα νιώθει ένταση, θυμό, φόβο, άγχος, πίεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε σε κάποιον ότι πράγματι η συνθήκη που ζούμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αν μη τι άλλο γιατί είναι πρωτόγνωρη, και είναι φυσιολογικό να νιώθει έτσι. Μόνο τότε σιγά σιγά
αν του το αναγνωρίσουμε αυτό, θα μπορέσει να βρει και θετικούς τρόπους να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πρωτοφανές, είναι φυσιολογικό για μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων να νιώθουν άσχημα. Ναι, είναι άνθρωποι που επειδή εργάζονταν πάρα πολύ και δεν είχαν χρόνο να δουν τους δικούς τους, τα παιδιά πάρα πολλές ώρες με τις διάφορες δραστηριότητες, με το σχολείο, τα φροντιστήρια. Όντως, για πολλούς ανθρώπους είναι μια ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά, ναι, και να το απολαύσουν αυτό ή να ξεκουραστούν. Αλλά είναι και για άλλους ανθρώπους που δεν λειτουργεί έτσι. Και είναι φυσιολογικό να μην λειτουργεί έτσι. Να μην νιώθουν άσχημα γι' αυτό. Ούτε εμείς να λέμε, μα δεν απολαμβάνεις που ζεις μαζί, που περνάς τόσες ώρες με τα παιδιά σου, ας πούμε. Και ούτε κάποιος μπορεί, όπως λέμε, ότι διαβάστε ένα βιβλίο. Αν δεν είχε διαβάσει κάποιος ποτέ το ένα βιβλίο, είναι δύσκολο να ξεκινήσει να διαβάζει βιβλία, αν δεν το είχε κάνει και πριν. Βέβαια μπορεί να το ξεκινήσει, δεν είναι τόσο τραγικό, αλλά... Μπορεί να το ξεκινήσει, ναι, αν έχει βιβλία σπίτι. Ναι, είναι και αν αυτό. Αν δεν έχει... Ναι. Έτσι λοιπόν... Ή αν είχε φροντίσει να προμηθευτεί πριν κλείσουν τα μαγαζιά. Ναι, ευτυχώς προλάβαμε κάποιοι και το κάναμε. Γιατί ξέραμε τι θα επακολουθούσε. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο ότι κάποιος βλέπει πολλές ώρες τηλεόραση. Αναγκαστικά είναι στο σπίτι, δεν κάνει άλλα πράγματα που ενδεχομένως δεν τα έκανε και πριν, οπότε πώς να τα κάνει και τώρα. Και αν δεν είσαι σε κάποιο σπίτι, μια μονοκατοικία, σε κάποιο χωριό που και ζεις στην πόλη σε ένα διαμέρισμα, δεν έχεις και πάρα πολλά να κάνεις. Δηλαδή να βγεις και στον κήπο να κάνεις κάποια πράγματα, μια βεράντα υπάρχει. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε πάρα πολύ τηλεόραση. Πόσο καλό, κακό είναι αυτό? Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση αυτές τις μέρες κατακλείζεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από ειδησιογραφικές εκπομπές, οι οποίες όπως πάντα, αυτό δεν συμβαίνει τώρα μόνο στην περίπτωση της πανδημίας με τον κορονοϊό, καλλιεργούν το φόβο. Ναι. Αν ανοίξεις και ακούσεις μια ειδησιογραφική εκπομπή, τίποτα καλό δεν θα ακούσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ελάχιστα τα ενθαρρυντικά που μπορεί να ακούσουμε. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο μιας υιογενούς λίμωξης, σύμφωνα με τους ειδικούς επιδημιολόγους, ειδικά αν πρόκειται για μια λίμωξη του αναπνευστικού, είναι να στρεσάρουμε τους ανθρώπους. Ιδίως τους ευάλωτους. Το στρες το ξέρουμε όλοι ότι επηρεάζει την απάντηση, την απόκριση του νοσοποιητικού συστήματος και μας προδιαθέτει τόσο στο να μολυνθούμε, να νοσήσουμε δηλαδή, αν έρθουμε σε επαφή με κάποιον ιό, όχι μόνο το κορονοϊό, με οποιαδήποτε λίμωξη, όσο με οποιοδήποτε ιό, όσο και αν μολυνθούμε να το περάσουμε πιο βαριά. Το να πανικοβαλόμαστε, το να στρεσαριζόμαστε, να χωνόμαστε υπερβολικά είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει. Όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά έχει πάρα πολλές αρνητικές επιδράσεις στην υγεία μας. Γιατί όταν πείθεις τον εαυτό σου ότι κάποια στιγμή θα αρρωστήσεις κι εσύ και τι θα πάθω και πού θα πάω, δεν υπάρχουν νοσοκομεία και όλα αυτά, ίσως τότε είναι πιο εύκολο, έτσι, να ακριβώς αρρωστήσεις. Το άγχος καταστέλει το νοσοποιητικό μας σύστημα. Και όλοι ξέρουμε, παίρνουμε βιταμίνες, λέμε να τρεφόμαστε σωστά κτλ. Προκειμένου να έχουμε ένα καλό νοσοποιητικό. Ένα καλό νοσοποιητικό, εκτός από όλα αυτά, χρειάζεται και ηρεμία και όχι υπερβολικό άγχος. Ναι, να είμαστε σε γρήγορση, ναι, να τηρούμε τις οδηγίες που μας δίνονται από τους ειδικούς, να παίρνουμε τα μέτρα προφύλαξης και να τηρούμε τους κανόνες προσωπικής υγιεινής, αλλά χωρίς υπερβολές και χωρίς υπερβολικό άγχος και χωρίς πίεση και φόβο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας βρει το κακό. Τι σημαίνει μένουμε σπίτι με παιδιά, όταν υπάρχουν παιδιά, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα? Αυτό τι σημαίνει για τους γονείς και τι σημαίνει για τα ίδια τα παιδιά? Για τα παιδιά είναι δύσκολο. Για τα παιδιά είναι δύσκολο, γιατί ειδικά για τα πιο μεγάλα παιδιά, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για τους εφήβους η σχέση με τους συνομιλίκους είναι ζωτικής σημασίας. Ξαφνικά λοιπόν βρίσκονται χωρίς τους φίλους τους, χωρίς τις παρέες τους, χωρίς τις εξόδους. Ακόμα και χωρίς τις δραστηριότητες που κάποιες από αυτές ήταν ζωτικής σημασίας, ας πούμε
ένας έφηβος που παίζει σε μια ομάδα μπάσκετ ή ποδοσφαίρου, παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική και παίζανε σε μπάντες, σε σχήματα μουσικά που έχουν τα διάφορα οδεία, σε θεατρικές ομάδες, ξαφνικά βρίσκονται στο σπίτι καθυλωμένα. Ειδικά τα παιδιά που δεν έχουν δουλειές να κάνουν στο σπίτι, ένας ενήλικας όλο και κάτι θα κάνει. Ναι. Τα παιδιά δεν έχουν και πάρα πολλά πράγματα να κάνουν μέσα στο σπίτι, δεν έχουν μάθει να ζουν και μέσα στο σπίτι. Μα οι μόνες ώρες που ήταν στο σπίτι όταν έπρεπε να διαβάσουν. Ακριβώς. Όλες τις άλλες ώρες είναι έξω τα παιδιά, είτε στο σχολείο, στα φροντιστήρια, έτσι, ειδικά, για αθλητισμό. Ειδικά και τα πιο μικρά παιδιά, από πιο μικρές ηλικίες δηλαδή, κάπου και οι ενήλικες φέρουμε αυτή την ευθύνη ως προς το ότι θέλαμε να τα βγάζουμε από το σπίτι. Λέγαμε να μην μένει συνέχεια σπίτι και να κάθεται. Ναι. Να το βάλουμε σε μια δραστηριότητα. Συνεχώς και όλο και περισσότερες δραστηριότητες. Έτσι, ξαφνικά σε σημείο που να μην προλαβαίνει και να πηγαίνει σε όλα, έτσι, να παίξει. Έτσι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν τα παιδιά μένουν στο σπίτι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε και να τα απασχολήσουμε δημιουργικά, αλλά να τους αναγνωρίσουμε ότι και για αυτά είναι δύσκολο. Πολλές φορές μπαίνουμε στην παγίδα να πιστεύουμε ότι εμείς, επειδή είμαστε μεγάλοι και έχουμε τις κοτούρες και τα προβλήματα, έχουμε το δικαίωμα να μην είμαστε καλά, αλλά τα παιδιά τι πρόβλημα έχουνε? Ναι. Γιατί να θυμώνουνε, γιατί να είναι νευρικά, γιατί να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί να είναι καθυλωμένα όλη την ώρα στον υπολογιστή. Δεν σκεφτόμαστε ότι και εμείς έχουμε νεύρα και εμείς θυμώνουμε και εμείς είμαστε καθυλωμένοι στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, στο κινητό. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό πράγμα λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά είναι να τους δώσουμε ένα θετικό παράδειγμα δημιουργικότητας. Δηλαδή? Δηλαδή, αν τους ζητάμε να διαβάζουν ένα βιβλίο, να διαβάζουμε και εμείς ένα βιβλίο. Αν τους ζητάμε να βγαίνουν να περπατήσουν ή να κάνουν γυμναστική μέσα στο σπίτι, να κάνουμε και εμείς γυμναστική μέσα στο σπίτι. Αν τους ζητάμε να παίρνουν πρωτοβουλίες στο να κάνουν πράγματα μέσα στο σπίτι, να τα αφήσουμε να τις παίρνουν αυτές τις πρωτοβουλίες, όχι να μας βοηθάνε μόνο εμάς. Μπορεί, ας πούμε, να θέλουν να πάρουν την πρωτοβουλία να φτιάξουν μια συνταγή. Ναι. Και φτιάχνοντας αυτή τη συνταγή να κάνουν ενδεχομένως στην κουζίνα χάλια. Δεν πειράζει. Ας τους αφήσουμε να την πάρουν αυτή την πρωτοβουλία. Ή να κάνουν μια ανακαίνιση στο δωμάτιό τους. Που μπορεί πάλι να δημιουργηθεί μια καταστασία. Ας την πάρουν αυτή την πρωτοβουλία και δημιουργηθεί μια καταστασία. Μόνο αν τους αφήσουμε λίγο χώρο να κινηθούν μέσα στο σπίτι, θα μπορέσουν να βρούνε σιγά σιγά τρόπους να απασχολούνται δημιουργικά. Ναι, γιατί αν τους λέμε όλο μη και μη μέσα Ακριβώς. στο σπίτι... Ακριβώς. Είναι χειρότερα τότε. Ακριβώς. Επίσης, είναι σημαντικό να μπορούμε να συζητάμε με τα παιδιά. Αν δεν νιώθουμε καλά ή είναι κάτι που μας απασχολεί, να το λέμε. Αν τα βλέπουμε ότι δεν είναι πάρα πολύ καλά, αντί να τους κάνουμε ανάκριση, να προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα τους, να τα πάρουμε μια αγκαλιά. Να δείξουμε κατανόηση. Ναι. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι όσο περισσότερο μπορούμε να διατηρήσουμε μέσα στο σπίτι μια ρουτίνα. Η καθημερινή ρουτίνα είναι πηγή ασφάλειας για τα παιδιά. Mm-hmm. Σημαίνει ότι συγκεκριμένη ώρα σχετικά ξυπνάμε. Δεν είναι ανάγκη να ξυπνούν στις 8-7 που ξυπνάγανε για να πάνε στο σχολείο, αλλά δεν είναι ανάγκη να ξενυχτάνε μέχρι τις 5 το πρωί και να κοιμούνται μέχρι τις 4 το απόγευμα. Συγκεκριμένη ώρα ξυπνάμε, τρώμε όλοι μαζί πρωινό, τρώμε μαζί μεσημεριανό. Είναι κάποια ώρα μέσα στην ημέρα που κάνουμε μια σχολική δραστηριότητα για τα πιο μικρά παιδιά που ίσως να μην έχουν ξεκινήσει τα διαδικτυακά μαθήματα. Τους εφήβους τους ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν τα διαδικτυακά μαθήματα των σχολείων, γιατί πραγματοποιούνται διαδικτυακά μαθήματα από τα λυκεία τουλάχιστον σίγουρα, δεν ξέρω από τα γυμνάσια να έχουν ξεκινήσει, προβλέπεται όμως να ξεκινήσουν και από τα γυμνάσια, λίγα παιδιά μπαίνουν κάθε μέρα. Οπότε τα ενθαρρύνουμε, είμαστε σε μια επικοινωνία με αυτό το κομμάτι της ζωής τους.
το τι γίνεται με το σχολείο, τι μάθημα θα κάνουν σήμερα, έστω και διαδικτυακά, τι υποχρεώσεις έχουν απέναντι σε αυτό το μάθημα. Από την άλλη μεριά, φροντίζουμε να υπάρχει και μια κάποια ώρα που θα είμαστε όλοι μαζί. Θα παίξουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, θα δούμε μαζί μια ταινία που να αρέσει και στα παιδιά, όχι μόνο να αρέσει σε εμάς. Θα κουβεντιάσουμε, θα κάνουμε κάποιες κατασκευές, στα πιο μικρά παιδιά αρέσει πάρα πολύ αυτό, ή θα βγούμε έξω μαζί για περπάτημα. Αυτά βέβαια μπορούσαν να γίνονται και πριν ή να γίνουν και μετά. Δεν σημαίνει ότι είναι μόνο για αυτή την περίοδο. Έπρεπε να γίνονται. Εννοείται ότι δεν είναι μόνο για αυτή την περίοδο. Έπρεπε να γίνονται και δεν γίνονταν γιατί όλοι ήταν πολύ άσχολοι. Δηλαδή τα παιδιά είχαν το δικό τους πρόγραμμα, οι γονείς είχαν δικό τους πρόγραμμα και δεν μπορούσαν να γίνουν. Ακριβώς. Τώρα τι γίνεται με τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Τους ηλικιωμένους που είναι στο σπίτι, είτε έχουν παρέα είτε είναι και πάρα πολύ μόνοι τους. Η αλήθεια είναι ότι για τους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ μόνοι τους, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Ίσως θα ήταν καλό να τους εξοικειώναμε με κάποιον τρόπο, όσοι από αυτούς δεν έχουν εξοικειωθεί, με τις σύγχρονες τεχνολογίες, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με τους αγαπημένους τους ανθρώπους διαδικτυακά. Είναι δύσκολο αν δεν υπάρχει υποδομή, έτσι πώς να την αποκτήσεις τώρα. Δηλαδή είναι αν πολύ δεν δύσκολο. Υπάρχει υπολογιστής. Είναι δύσκολο, μπορεί με ένα τάμπλετ, μπορεί με ένα κινητό τηλέφωνο. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν. Στα χωριά που μπορεί να μην υπάρχει ούτε σύνδεση. Δεν διαδίκτυο, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά στα χωριά νομίζω ότι τουλάχιστον στα δικά μας χωριά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απομόνωση, με την έννοια ότι θα βγει στην αυλή μια γειτόνισσα, θα βγει άλλη, κάπως θα μιλήσουν μεταξύ τους, κάπως τα πράγματα είναι πιο ανθρώπινα, ενώ στα διαμερίσματα στις πόλεις είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Να πω ότι η μοναξιά και η απομόνωση στις μεγάλες ηλικίες έχει πολύ πολύ αρνητική επίπτωση στη νοητική λειτουργία. Είναι δηλαδή πολύ εύκολο να έχουμε έκπτωση των νοητικών λειτουργιών σε μεγαλύτερους ανθρώπους αν η απομόνωση κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να τους δίνουμε την ευκαιρία να μιλάνε. Ναι. Και είναι ένα πρόβλημα που υπήρχε, προϋπήρχε, δεν είναι τώρα, δημιούργημα δηλαδή της κρίσης αυτής, και νομίζω ότι θα αυξηθούν τα ποσοστά μετά. Έτσι. Το πρόβλημα της μοναξιάς. Το θέμα της μοναξιάς. Είναι πολύ σημαντικό να τους δώσουμε την ευκαιρία να μιλάνε. Σκεφτείτε ότι πολλοί ηλικιωμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα βιβλίο. Είτε γιατί δεν μπορούν, δεν είναι καλή η όρασή τους, είτε γιατί κάποιοι από αυτούς μπορούν να δυσκολεύονται και να διαβάσουν. Και επίσης, σίγουρα δεν, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα υπάρχουν βιβλία στο σπίτι. Η μοναδική συντροφιά για την πλειοψηφία των ηλικιωμένων είναι η τηλεόραση. Ό,τι χειρότερο, δηλαδή. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Μπορούμε να τους ενθαρρύνουμε τουλάχιστον να μην βλέπουν όλες τις ειδησιογραφικές εκπομπές. Να βλέπουν χαρούμενες εκπομπές. Μια ελληνική ταινία, μια ψυχολογική εκπομπή. Έτσι, ακριβώς, και να μιλάμε πολύ μαζί τους. Και οι ψυχολογικές εκπομπές πλέον έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους και το θέμα του κορονοϊού. Απλά μιλούν για τους διάσημους, για παράδειγμα, αλλά πάλι η ίδια συζήτηση γίνεται. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Πείτε μας. Μπορούμε σε περίπτωση που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να τους βλέπουμε τουλάχιστον από μακριά, από την αυλή, από το παράθυρο, αν πρέπει να μην έρθουμε σε επαφή μαζί τους για να μην θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία τους, επειδή ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, ή τουλάχιστον να τους δίνουμε την ευκαιρία τηλεφωνικά να μιλάνε αρκετή ώρα. Μάλιστα, και τα παιδιά και τα εγγόνια, έτσι, όλοι δηλαδή να μιλάνε. Όλοι, και τα παιδιά και τα εγγόνια, γιατί όπως και να τους ενθαρρύνουμε όσοι από αυτούς μπορούν, γιατί ξέρετε, οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν, ο κάθε ένας έχει περιορισμούς στα πράγματα που μπορεί να κάνει. Όσοι από αυτούς μπορούν, όσοι μπορούν να βγουν στον κήπο να φυτέψουν ένα λουδάκι, όσοι μπορούν να κάνουν μια βόλτα στη βεράντα, όσοι μπορούν να
Κάνουν κάποιο φαγητό έτσι λίγο πιο περίτεχνο, να φτιάξουν ένα γλυκό του κουταλιού, κάτι για να διατηρηθούν απασχολημένοι, έτσι ώστε να μην έχουμε έκπτωση της λειτουργικότητάς τους. Βέβαια, ηλικιωμένοι είναι οι περισσότεροι, μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι ότι και πριν δεν ήταν συνεχώς έξω, δηλαδή είχαν συνηθίσει να μένουν στο σπίτι αρκετές ώρες. Αυτό. Βεβαίως, είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν συνηθίσει, ναι. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν θέματα κινητικά, που έχουν ρευματοειδείς νόσους κτλ. Βεβαίως, πάρα πολλοί από αυτούς. Όμως είχαν συνηθίσει να πηγαίνουμε εμείς και να τους κάνουμε παρέα. Ναι, ναι. Είναι μια δύσκολη περίοδος, πολύ δύσκολη και για τα παιδιά και για τους ενήλικες και για τους μεγαλύτερους, για όλους μας, ακόμα και για τους επαγγελματίες υγείας όπως είσαστε εσείς, που ίσως να ξέρετε περισσότερα πώς να το διαχειριστείτε, αλλά επειδή είπαμε ότι είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό, κάποιες φορές νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να φτάνετε σε διέξοδα. Τι κάνω τώρα? Δεν είναι για κανέναν εύκολο. Ναι. Έτσι, και οι επαγγελματίες υγείας είναι άνθρωποι, που σημαίνει ότι έχουν και αυτοί συναισθήματα. Ναι. Έχουν και αυτοί συγγενείς που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες ή μπορεί να είναι και οι ίδιοι μέλη των ευπαθών ή ευάλωτων ομάδων. Έχουν και αυτοί παιδιά που είναι κλεισμένα στο σπίτι, έχουν και αυτοί οικογένειες που μπορεί μέσα σε αυτές να υπάρχουν συγκρούσεις. Είναι άνθρωποι όπως και οι υπόλοιποι. Βέβαια. Και θα πρέπει να διαχειριστείτε και τις ζωές των άλλων. Δεν είναι μόνο τη δική σας και της οικογένειάς σας. Και να έρθουμε τώρα στην ψυχολογική υποστήριξη που πραγματοποιεί το Κέντρο Πρόληψης Διάβλος. Πάντα τηλεφωνικά. Πείτε μας με ποιο τρόπο. Πρέπει να κλειστεί κάποιο ραντεβού. Να, ακριβώς. Επειδή οι συνεδρίες έχουν μία μεγάλη διάρκεια, δηλαδή μία συνεδρία διαζώσης έχει χρονική διάρκεια μίας ώρας περίπου, 50 λεπτών. Το ίδιο δύναται να συμβεί και σε μία τηλεφωνική συνεδρία. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι να υπάρχει, να έχουμε κλείσει από πριν ένα ραντεβού. Τηλέφωνα για ραντεβού δεχόμαστε καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 2. Ναι. Μέσα από εκεί και πέρα θα κανονίσουμε το πότε θα πραγματοποιηθεί η τηλεφωνική συνεδρία καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Διάβλου. Επίσης, κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, το έχουν ήδη κάνει κάποιοι φίλοι, μέσω email, μας έχουν στείλει email. Να πούμε όμως ότι είναι σημαντικό στο email να γράφουν και στοιχεία επικοινωνίας, ένα τηλέφωνο δηλαδή, προκειμένου να έχουμε μια πιο ουσιαστική επαφή μαζί τους. Θα μπορεί αυτή η επικοινωνία, όταν θα προγραμματίσετε την συνεδρία, να είναι με ανοιχτή ακρόαση στο σπίτι, δηλαδή να ακούν όλοι με εσάς, ή πρέπει να είναι προσωπική? Εάν κάποιος θέλει να μιλήσει ο ίδιος για τον εαυτό του, καλό είναι να μην είναι με ανοιχτή ακρόαση. Αν για κάποιο λόγο θέλουν να μιλήσουμε και να πούμε πράγματα που αφορούν όλη την οικογένεια, εκεί το συζητάμε. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτό. Ναι. Μπορεί πάντως να γίνει και αυτό. Κάθε περίπτωση την κρίνουμε ξεχωριστά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε επικοινωνούν μαζί σας, κλείνουν ένα ραντεβού και εσείς όταν κλείσει το ραντεβού θα επικοινωνήσετε μαζί με το άτομο που σας έχει καλέσει. Ναι, θα τους πάρουμε εμείς τηλέφωνο. Η χρέωση δηλαδή είναι του κέντρου, να μην έχουν το άγχος ότι θα μιλάμε τόσες ώρες στο τηλέφωνο, άρα δεν έχουμε μονάδες ή θα χρεωθούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό ζητάμε να μας δώσουν, θα μας κάνουν την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία, θα μας δώσουν το τηλέφωνό τους και στη συνέχεια η κλήση θα γίνει από εμάς. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί ναι ή όχι, αν θα πρέπει δηλαδή να επικοινωνήσει μαζί σας ότι αφού πήρα τηλέφωνο δεν είμαι καλά και χρήζω ψυχολογικής υποστήριξης. Σε καμία περίπτωση, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη σύνδεσης, αν μη τι άλλο. Ναι. Δηλαδή ας το δουν και σαν μια ευκαιρία να κάνουν, να συζητήσουν κάποιους προβληματισμούς τους. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ναι. Μπορεί να έχουν απλά την ανάγκη να συζητήσουν κάποιους προβληματισμούς τους. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι
και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, ότι το γεγονός ότι ζούμε στον καιρό του κορονοϊού και η πανδημία του κορονοϊού μας έχει καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος των συζητήσεων και των προβληματισμών μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Βέβαια. Μα υπήρχαν και υπάρχουν και τώρα. Υπάρχουν και θέματα που αφορούν εξαρτήσεις, υπάρχουν και θέματα άλλα ψυχολογικά που μπορεί να έχει ο καθένας, με συγκρούσεις, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, άγχος εν όψει των πανελλαδικών στους εφήβους τώρα, ειδικά με αυτή τη συνθήκη που υπάρχει, αλλά και πιο πριν, θέματα οργάνωσης μελέτης, διαχείρισης χρόνου, διαχείρισης άγχου ή θυμού, άγχους ή θυμού, δηλαδή υπάρχουν ό,τι υπήρχε πριν. Ναι. Συν τον κορονοϊό. Και τη συνθήκη αυτή, τέλος πάντων, της κοινωνικής απομόνωσης που προκαλεί και γεννά διάφορα συναισθήματα. Άρα, για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να χρειαστούν μια συμβουλευτική υποστήριξη, όχι μόνο για κάτι που να σχετίζεται με την κοινωνική απομόνωση και τον κορονοϊό, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Μάλιστα, να πω εγώ το τηλέφωνο 27 310 23 440. Έτσι. Και να σας ευχαριστήσω και να προσθέσω για να κλείσουμε οτιδήποτε δεν είπαμε και θέλετε έτσι για το τέλος. Νομίζω ότι έχουμε πει τα περισσότερα. Mm-hmm. Θα κλείσω με το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ψυχραιμία, να μην πανικοβαλόμαστε. Και θα περάσει και άλλο, ας το δούμε, σίγουρα θα περάσει, όλα στη ζωή είναι περαστικά. Όπως είναι περαστικές και οι στιγμές οι καλές, έτσι είναι περαστικές και οι στιγμές οι άσχημες. Όπως πέρασε το πριν και ήρθε το τώρα, έτσι θα περάσει και το τώρα και θα έρθει η επόμενη μέρα, που σίγουρα ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ καλύτερη. Κυρία Παπαδοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για όλα όσα μας είπατε σήμερα και οι ακροατές μας το ίδιο, νομίζω ότι σας ευχαριστούν για όσα άκουσαν και μακάρι να επικοινωνήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαζί σας και να μπορέσετε να τους βοηθήσετε και να τους στηρίξετε τώρα αλλά και μετά. Έτσι, γιατί σίγουρα θα υπάρξει ανάγκη. Έτσι, το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε να το στηρίξουμε όχι να υπάρχει ανάγκη. Ευχόμαστε να μην υπάρχει ανάγκη. Μακάρι και να στα χρειαστεί και να μείνετε χωρίς δουλειά. Και καταλαβαίνετε πώς το λέω έτσι. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.